Γράμματα της Κυριακής από πλευράς πειθαρχικού ελέγχου αναφέρονται σε παραβάσεις του πειθαρχικού αθλητικού κώδικα στα άρθρα 19 περί απειλής και 20 περί βίας, καθώς επίσης και στον αθλητικό νόμο τον 27-25 όπως ισχύει σήμερα σχετικά με τη παράνομη είσοδο διοικητικών στελεχών στον αθλητικό χώρο χωρίς τη συγκεκριμένη διαπίστευση και χωρίς να έχουν δικαίωμα εισόδου. Οι ποινές οι οποίες προβλέπονται για τα φυσικά πρόσωπα είναι υψηλά χρηματικά πρόστιμα επίπεδου 50.000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και εν γέννη αγωνιστικό αποκλεισμό 3-5 χρόνια. Για τις ανώνυμες εταιρείες ως αντικειμενικά συνυπεύθυνες, οι κυρώσεις που προβλέπονται ξεκινούν από και κλεισμένο των θυρών, για εξαγωγή αγώνων και κλεισμένο των θυρών, αφαίρεση βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα έως και υποβιβασμό. Το θέμα είναι και απλό και σύνθετο. Ευθύνη έχει η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, διότι μπροστά της, επί ώρα, παρήλαυναν διοικητικά στελέχη επώνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ και δεν προέβαινε ως είχε κατά νόμο υποχρέωση στη σύλληψή τους. Έχουμε τύχει σε περιπτώσεις αγνώστων οπαδών που πηδούν από την κερκίδα και μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο να συλλαμβάνονται αμέσως σε κλάσματα δευτερολέπτου με βίαιο τρόπο και να οδηγούνται στην έξοδο. Εάν κάτι τέτοιο είχε συμβεί και είχε εκενωθεί ο χώρος από τους παρανόμως εισελθόντες στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς ΠΑΟΚ, τότε θα υπήρχε και η εύλογη κρίση και του διαιτητή αλλά και η δυνατότητα να επανακινήσει το παιχνίδι για τα υπολοιπόμενα λεπτά χωρίς να υπάρχει κανένα άγχος ως προς τη συνέχιση της διεξαγωγής με ασφάλεια. Όταν όμως οι περιφερόμενοι άνθρωποι με τα περίστροφα και τις απειλές παρέμεναν ασύλληπτοι και συνέχισε αυτό το κλίμα της έντασης στον αγωνιστικό χώρο και του εκφοβισμού, αν θέλετε, από πλευράς ποδοσφαιριστών, θεωρώ ότι δεν είναι οι συνθήκες ικανές για να μπορεί να συνεχίσει έστω και για λίγα λεπτά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας υπό το κράτος τέτοιων δυσχερών και επαχθών συνθήκων.